Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, διανύουμε αυτή τη στιγμή τον 20ο μήνα μέσα στην πανδημία και τα στοιχεία, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα πάνω από 1.100 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, αλλά είμαστε σε έξαρση γιατί ακριβώ δεν ξεμπερδέψαμε με την πολιτική που φορτώνει τα βάρια και τι συνέπειέ τη στι του λαού για τα κέρδη των λίγων. Η κατάσταση που βιώνουμε στι δημόσιε μονάδε υγεία τη Βορείου Ελλάδο είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από την αρχή τη πανδημία. Τα τεράστια κενά που υπήρχαν από πριν, αλλά και οι επιπλέον τεράστιε ανάγκε που δημιούργησε αυτή, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό σκηνικό με χιλιάδε νεκρού από COVID, αλλά και παράλληλε απώλειε ασθενών από τη μετατροπή των δημοσίων μονάδων υγεία σε μονοθεματικέ. Σήμερα, και ενώ αντιμετωπίζουμε ξανά μια επικίνδυνη αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή μα, η κυβέρνηση συνεχίζει να μην προχωρά σε κανένα μέτρο από αυτά που ζητάνε οι υγειονομικοί μέσα από τον αγώνα των σωματείων του. Ενδεικτικά, σε όλα τα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη και των υπολείπων νομών τη ε, Βορείου Ελλάδο, τα χειρουργεία υπολειτουργούν. Είτε επειδή οι χειρουργικέ αίθουσε μετατράπηκαν σε μεθ COVID, είτε απλά επειδή δεν αρκεί το προσωπικό. Χιλιάδε χειρουργεία μόνο στη Θεσσαλονίκη είναι σε αναμονή. Ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών. Χαρακτηριστικά, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου από τι 14 χειρουργικέ αίθουσε περιορίστηκαν στι 5 με 7. Στο ΑΧΕΠΑ, από τι 10, δεν λειτουργούν ούτε οι μισέ. Το ίδιο ακριβώ πρόβλημα υπάρχει με τι χιλιάδε επισκ... επισκέψει στα εξωτερικά ιατρία, τα οποία έχουν χαθεί λόγω τη λειτουργία του με περιοδικότητα. Υπάρχουν τρομερέ καθυστερήσει ε, στη διάγνωση παθήσεων όπω οι καρκινοπάθειε. Ο προληπτικό έλεγχο των γυναικολογικών καρκίνων στο Θεαγένιο την περίοδο τη πανδημία μειώθηκε κατά 80% λόγω έλλειψη προσωπικού, ενώ ακόμα και τώρα τα διάφορα τμήματα που ασχολούνται με αυτό υπολειτουργούν λόγω τη υποστελέχωση. Το ένα μετά το άλλο τμήματα, ολόκληρε κλινικέ μετατρέπονται σε COVID, όπω η ψυχιατρική ενηλίκων και η παθολογική στο Παπα-Νικολάου, αφήνοντα χωρί περίθαλψη εκατοντάδε ασθενεί. Τα προβλήματα είναι εκρηκτικά με τελευταίο παράδειγμα που το αποδεικνύει, να είναι στην παθολογική κλινική των Σερών, όπου πέντε 5 στους 6 παθολόγους παρετήθηκαν, καταγγέλλοντας ακριβώς τις επικίνδυνες συνθήκες για τους ίδιους, αλλά και για τις ασθενείς. Ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ελλείψεις κρεβατιών στις μεθ COVID, που είναι τεράστιε και για άλλη μια φορά βλέπουμε διασωληνωμένου ασθενεί να μένουν εκτό μονάδα για ολόκληρα 24 ώρα. Στο Αχέπα και τον παπα παραμένουν στα χειρουργεία, που έχουν μετατραπεί πρόχειρα σε ΜΕΘ, αντίστοιχα στο Παπαγεωργιού και το Εποκράτηο, σε απλού θαλάμους και πάει λέγοντα. Καθημερινά υπάρχει σε εξέλιξη ένα αγώνα δρόμου για να βρεθεί μια κλίνη διαθέσιμη. Οι εργαζόμενοι στις ΜΕΘ είναι αγανακτισμένοι, καθώ δεν μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε φροντίδα των ασθενών στου απλού θαλάμου. Ταυτόχρονα, βέβαια, βλέπουμε πλήρω εξοπλισμένε μονάδε, όπω οι 18 νέε του Παπα-Νικολάου, να μένουν εναχρηστία γιατί δεν έχουν γίνει αναγκαίε προσλήψει ή να υπολειτουργούν με δανεικό προσωπικό από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Τα προβλήματα, οι ελλείψει, τα κενά είναι ηλικιώδη. Βέβαια, όταν οι υγειονομικοί με του αγώνε των σωματείων του τα αναδεικνύουν και διεκδικούν άμεσε λύσει, η απάντηση είναι μία από όλου του υπευθύνου, υπεάρχε, διοικητέ. Μία απάντηση που μάλιστα τώρα τελευταία τη χρησιμοποιούν και αναερθρίαστα: Ότι οι συνθήκε είναι έκτακτε, είμαστε σε πόλεμο, αυτό που έγινουν, έγιναν να γίνουν έγιναν. Είναι η μόνιμη απάντηση όταν τα εντέλεστε για εφημερίες έρχονται το ένα μετά το άλλο, όταν οι μετακινήσεις προσωπικού από το ένα τμήμα στο άλλο, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, είναι καθημερινότητα. Το τι σημαίνει το νέο ΕΣΥ, το νέο εμπεριφαντοποιημένο εθνικό σύστημα υγείας, το έχουμε δει στην πράξη και οι υγειονομικοί και οι ασθενείς. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα είναι η απόδειξη ότι η υγεία του λαού αντιμετωπίζεται σαν κόστο, όπω ακριβώ κάνουν διαχρονικά όλε οι κυβερνήσει, ακολουθώντα πιστά τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται όλο και πιο καθαρά σήμερα ότι απέναντι στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τη κοινωνία στην υγεία βρίσκεται το εμπόδιο του κέρδου των μεγάλων επιχειρήσεων στον χώρο. Ακριβώ αυτό το παιχνίδι θέλουν να βάλουν σαν παίκτη και το νέο ΕΣΥ, να λειτουργεί δηλαδή με του όρου τη αγορά. Ποια είναι η προπόθεση γι' αυτό, εργαζόμενοι χωρί δικαιώματα και ασθενεί πελάτε. Με τι αναστολέ εκατοντάδων υγειονομικών, η κυβέρνηση, η ΕΠΕ, ε, έστειλαν εντολή στα νοσοκομεία να αναπληρώσουν τα κενά. Πώ όμω έγιναν και γίνονται αυτέ οι αναπληρώσει εδώ και καιρό, με συναδέλφου με τρίμηνε συμβάσει που φεύγουν πριν καλά-καλά μάθουν τη δουλειά, με εργολαβικέ εταιρείε που σουλατσάρουν και λιμένονται το δημόσιο σύστημα υγεία. Απ' τη μια δηλαδή διόγκωση του καθεστώτος ομοιρία, στο οποίο βρίσκονται χιλιάδε συνάδελφοί μα εδώ και χρόνια, και απ' την άλλη ενίσχυση στην κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλά για δημόσιο σύστημα υγεία που οι λειτουργίε του θα εχωρούνται σε ιδιώτε με τη μορφή συμπράξεων. Προχωρούν παραπέρα την υλοποίηση των σχεδιασμών του για κλείσιμο και συγχωνεύση τμήματων, κλινικών, ολόκληρων νοσοκομείων. Βλέπουμε ακόμα και τώρα, στην πιο κρίσιμη ίσω περίοδο για την πορεία τη πανδημία, να κλείνουν μονάδε συντατική θεραπεία όπω το νοσοκομείο τη Έδεσα, λόγω έλλειψη προσωπικού. Το ίδιο κάνουν στο Κιλκή, όπου μετά τη χρόνια υποβάθμιση του νοσοκομείου σα, ετοιμάζονται τώρα να διακόψουν τη λειτουργία του. Η εμπειρία από το κλείσιμο νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, το Λιμοδό και το Παναγία τα προηγούμενα χρόνια αποδεικνύουν περίτρανα ότι αυτοί οι σχεδιασμοί δεν αφορούν τη βελτίωση, υποτίθεται, τη περίθαλψη των ασθενών, αλλά αντίθετα δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Όλα αυτά ενώ παράλληλα στην αντίπερα όχθη, ο καθαρό ιδιωτικό τομέα θησάβρισε κυριολεκτικά αυτή την περίοδο. Μεγαθύρια ιδιωτικά θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα διωγγώνονται. Η κυβέρνηση άφησε και αφήνει, ακόμα εκτό μάχη, μόνο στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον χίλιε απλέ κλίνε και 120 κλίνε μεθ του ιδιωτικού τομέα, παρά το πάγιο αίτημα του, του κινήματο για την επίταξή του. Τώρα προχωράει σε συμβάσει με ιδιωτικά κέντρα, τα οποία σύμφωνα με έγγραφο του ΕΚΑΒΕ και ΠΗ θα περιθάλπουν ασθενεί μόνο που είναι προσεξιτήριο, με το αζημίο του φυσικά. Τέτοια είναι η προσφορά του. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στου χώρου εργασία, εκπαίδευση και μεταφορά. Ιδιαίτερη πρόβλημα στην περιοχή μα αποτελούν τα ελάχιστα μέτρα στου χώρου δουλειά που ουσιαστικά έχουν γίνει κολαπτήρια του ιού όπω σε πολλού χώρου τη Σύνδο, με το ιδιαίτερο πρόβλημα των πολλών εποχιακών εργατών από διάφορε χώρε χωρί κανέναν έλεγχο. Με τουριστικέ περιοχέ όπω τη Χαλκιδική, όπου επικρατεί ο οδικό τουρισμό και τα μέτρα μέχρι και τον προηγούμενο μήνα που μα πέρασε να έχουν προσαρμοστεί στι ανάγκε του τουριστικού κεφαλαίου. Με τον τεράστιο συνοστισμό στο μοναδικό μέσο μεταφορά στη Θεσσαλονίκη, τον ΟΑΣΤ, όπου στα λεωφορεία τη όρεξη εχμή επικρατεί το αδιαχώρητο. Όλα αυτά γιατί τα μέτρα που διεκδίκησε το εργατικό κίνημα Αντιμετωπίζονται σαν αχρίαστο κόστο από την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Αχρίαστο κόστο η ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη. Αυτή η πραγματικότητα που μα παρουσιάζουν σαν μονόδρομο δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων θα βρουν τη μαχητική απάντησή μα μπροστά του, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε χώρο δουλειά, στο πλάι με τα εργασιακά σωματεία τη πόλη, θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε και να διεκδικούμε ενάντια στη συνολική πολιτική τη κυβέρνηση και του κράτου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στον πλευρό των ασθενών μα, γιατί έχουμε ευθύνη για την υπεράσπιση τη υγεία και τη ζωή του λαού. Ευχαριστώ.